με δύο βασικά θέματα ουσιαστικά, την οικονομία και την αξιολόγηση, με φόντο βεβαίως και την επίσκεψη Μοσκόβηση, και ελπίζω να προλάβουμε να δούμε και το δεύτερο μεγάλο θέμα, το οποίο είναι η δεύτερη άλλη επίσκεψη του Σούλτς, δηλαδή με φόντο το προσφυγικό. Κύριε Σπυράκη, καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Να δούμε λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ ενδιαφέρουσα ημερομηνία, δηλαδή στις αρχές του Νοέμβρη. Ουσιαστικά έχουμε 1,5 μήνα στη διάθεσή μας για να περάσουμε τον κάβο ή να μείνουμε πίσω από τον κάβο. Πώς το βλέπετε το διεθνές σκηνικό, το ευρωπαϊκό σκηνικό, ειδικά μετά την επίσκεψη και του Γάλλου Προέδρου, αλλά και με το αυτό που αναμένουμε από το Μοσκοβισί? Αισιόδοξο, κύριε Αρβανίτη. Πιστεύω ότι μετά από όλη αυτή την πολύ δύσκολη διαδικασία του 7 μήνου, του 8 μήνου, μετά από την προσγείωση στο ρεαλισμό του βασικού του κορμού των κυβερνητικών δυνάμεων που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε την ευκαιρία ως χώρα να καθίσουμε στο τραπέζι με τους εταίρους αναλυτικά και να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια αξιολόγηση, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση, που δεν θα έχει πολλά προβλήματα. Mm-hmm. Και αυτό γιατί φάνηκε ότι η βασική συνένεση, η μήνυμου συνένεση υπάρχει. Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση, παρά το γεγονός ότι είχε σοβαρότατες αντιρρήσεις και παρά το δεδομένο, όπως αυτό καταγράφεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και στην έκθεση της Κομισιόν προς τον ESM που μας έβαζε το δάνειο, ότι κεφαλαιακές ανάγκες δεν υπήρχαν πριν την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, ψήφισε το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση. Έχει ήδη δηλαδή θεσμοθετηθεί η διαδικασία. Σήμερα είδα ότι δόθηκαν και οι διευκρινήσεις για το πώς θα γίνει με άλλα τραπεζικά προϊόντα. Και προχωράμε σε αυτό το πεδίο ως χώρα. Το στίχημα για μένα τώρα είναι να μπορούν οι τράπεζες εκτός από το να ανακεφαλαιοποιηθούν να δανείσουν κιόλας. Ναι. Διότι το θέμα δεν είναι κανείς να πάρει τα χρήματα που με τόσο αίμα δανείστηκε η κυβέρνηση στο όνομα του ελληνικού λαού μετά από τόσο μεγάλη αναταραχή. Το θέμα είναι να μπορούν οι τράπεζες να παραφέρουν τη ρευστότητα σε ένα μίνιμουμ επίπεδο, κυρίως για τις επιχειρήσεις, και να μπορούν να διαχειριστούν το θέμα των κόκκινων δανείων. Μία πληροφορία που μου έδωσε άνθρωπος που ασχολείται με το τραπεζικό ρεπορτάζ είναι ότι αρχίζουν και επιστρέφουν και χρήματα των καταθετών. Περίπου 500 εκατομμύρια άρχισαν σιγά σιγά να σειραίουν, ουσιαστικά από τα σεντούκια είναι αυτά. Αν ισχύει αυτό, είναι πολύ θετικό. Αυτό είναι θετικό, ναι. Κάτι. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Και είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα να είναι καθαρό, πανερό και χωρίς δεύτερες συζητήσεις ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ξαναβρεθεί στο σημείο εκείνο που βρέθηκε τον Ιούλιο, να υπάρχουν αποφάσεις μέσα σε αγγείλες για το ενδεχόμενο η χώρα να υιοθετήσει παράλληλο νόμισμα, για το ενδεχόμενο η χώρα να βρεθεί για ένα χρονικό διάστημα έξω από το ευρώ. Υπάρχουν αυτές τις δυνάμεις οι οποίες εμένουν σε αυτή την αντίληψη, όπως τις είχαμε δηλαδή στο πρόσφατο παρελθόν, ή έχουν κοπάσει? Εμένουν και μας περιμένουν, κύριε. Μάλιστα. Πραγματικά το λέω δηλαδή. Εμένουν και μας περιμένουν. Και το λέω γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ούτε το σενάριο τελείωσε, ούτε οι δυνάμεις εξαφανίστηκαν ως διαμαγεία. Η Νέα Δημοκρατία στο Λαϊκό Κόμμα έχει συμμαχίες τέτοιες? Γιατί και στο Λαϊκό Κόμμα υπάρχουν αυτό που λέμε τάσεις. Υπάρχει μια τάση πολύ σκληρή απέναντι στη χώρα, έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει και μια άλλη, φαντάζομαι, αυτή είναι η ερώτηση, αν υπάρχει η άλλη τάση συμμαχίας με τη δική μας οπτική, για να το βάλω σε νέα βάση. Ναι, κύριε Ρανίτε, κοιτάξτε. Αυτό που νομίζω ότι κρίνεται πια το έργο της κυβέρνησης. Έξω δηλαδή από κόμματα ή από οτιδήποτε. Και η ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Το γεγονός ότι αυτή την ώρα που μιλάμε έχει κλείσει, όπως σας είπα πριν, τουλάχιστον το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση, είναι ένα βήμα μπροστά. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχει εκεί φίλους και εχθρούς, έχει πολιτικούς που μας παρατηρούν και θέλουν να δουν αν πράγματι αυτά που υπογράψαμε τα εννοούμε πρώτον, και δεύτερον αν η Ελλάδα μέσα από όλο αυτό το πολύ δύσκολο, μέσα από όλη αυτή την απώλεια εισοδημάτων, μέσα από τον πόνο που πέρασε από τους ανθρώπους τους και περνάει από τους ανθρώπους της, μπορεί να τα καταφέρει και να επιστρέψει στην κανονικότητα όπως το έκαναν η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, δανειζόμενοι αυτό το τεράστιο ποσό για τον προϋπολογισμό, το τεράστιο εννοώ, το 1 δισεκατομμύριο, η Ιρλανδία. Εκεί είναι για μένα το στίχημα, και για μένα το στίχημα έχει σημασία, γιατί η κυβέρνηση οφείλει πάρα πολύ γρήγορα να παρουσιάσει τις ρυθμίσεις που χρειάζονται και στα διαρθρωτικά, όχι μόνο στο τραπεζικό,
δηλαδή να ξέρουμε τι μας περιμένει ως πολίτες στο ασφαλιστικό, και οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει να έχουν μια αναλογικότητα βάρους. Διότι όπως υποθέτω και οι δυο μας, υποστηρίζουμε ότι δεν έχει, υπάρχει κανένα περιθώριο να κοπούν συντάξεις που διατηρούν τους ανθρώπους σε αξιοπρέπεια, έτσι επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι που κατέβαλαν εισφορές σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου δικαιούνται επίσης να έχουν ένα εισόδημα με τη λήξη του εργασιακού τους βίου. Έχει μεγάλη σημασία και αυτό. Mm-hmm. Διότι η αναλογικότητα του συστήματος είναι πάρα πολύ κρίσιμη για να έχει κοινωνική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία θεωρείτε ότι θα την εξυπηρετούσε τη Νέα Δημοκρατία μια πολιτική αναταραχή, μια αστάθεια στην προκειμένη περίπτωση, κυβερνητική αστάθεια? Όχι. Παρατηρώ λίγο τα κοινοβουλευτικά έτσι όπως και τα πρωτοσέλιδα και τον τύπο. Δημιουργείται ένα κλίμα έτσι κι αλλιώς. Προσπαθούν να δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι υπάρχει μια φοροκαταιγίδα. Όμως παρατηρήσει πάρα πολύ απλά. Ουσιαστικά αυτά δεν είναι κάτι καινούργιο. Έρχεται από το πρόσφατο παρελθόν. Το και αποφάσεις. Δεν είναι η φοροκαταιγίδα. Για μένα το ζήτημα είναι η φορολογική ικανότητα. Δηλαδή για μένα το ζήτημα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, και σας το λέω πολύ καθαρά. Δύο πράγματα. Το πρώτο ότι είχε υποσχεθεί από τις εκλογές του Ιανουαρίου σοβαρότατες ελαφρύνσεις και παροχές που δεν μπορούν να συμβούν όπως καταλαβαίνετε. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει παρά μόνο στην ιστορία. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύτηκε και έκλεισε την Τρίτη Συμφωνία, το Τρίτο Πρόγραμμα Στήριξης, το Τρίτο Μνημόνιο, όπως το λέτε, πέστε το. Εκεί το μείγμα των διεθνωτικών αλλαγών σε σχέση με τους φόρους παραίνει προς τους φόρους. Και το ερώτημα είναι αν υπάρχει φορολογική δυνατότητα της περίφημης ελληνικής μεσαίας τάξης να αντέξει και άλλους φόρους. Δηλαδή, κύριε Αρβανίτη, δεν θέλω να επανέλθω τώρα ούτε στο θέμα του 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση και πόσο καθαρά μου απάντησε ο Επίτροπος Μοσχοβησή ότι ήταν ιδέα της κυβέρνησης ή ότι δεν μπορεί να μπει κλιμακωτός φόρος 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση, ούτε θέλω να μπούμε σε μια συζήτηση για το αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να συμφωνήσει για 26% φορολόγηση των αγροτών επί των ημερών μας, όταν είχαμε κλείσει το 13% της φορολόγησης των αγροτών με βιβλία, είχαν σηκωθεί και πέτρες. Πρέπει δηλαδή με ένα μέτρο να καταλαβαίνουμε ότι ο καναλάβεις παρά το μη έχοντος. Mm-hmm. Εκεί για μένα είναι το ζήτημα. Και πραγματικά δεν το λέω με τη διάθεση αυτό που λέμε της θύρας, της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Το λέω με την τοποθέτηση ενός ανθρώπου που απλώς ανησυχεί ότι αν καταρρεύσουν τα δημόσια έσοδα, τότε η χώρα θα βρεθεί σε ένα πολύ δύσκολο σημείο και δεν θα μπορεί να υπερασπιστεί τις επιλογές της. Ναι. Παρατηρώντας λίγο και την, όχι λίγο, πολύ τη Νέα Δημοκρατία, βλέπω ότι ουσιαστικά στην ατζέντα ανεβαίνει πιο πολύ το προσφυγικό παρά όλα τα άλλα. Είναι και ένα πιο βατό για τη Νέα Δημοκρατία, διότι τα άλλα τα έχει ψηφίσει έτσι καλώς και η ίδια. Στο προσφυγικό γιατί πάει τόσο αντιπολιτευτικά? Δηλαδή παρατηρούσα και τις τοποθετήσεις με καλή πρόθεση και του κ. Κουμουτσάκου και άλλων βουλευτών στην πρόσφατη ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Να ξεκινήσω με το τελευταίο που είπατε. Η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει τη συμφωνία με βασικό πολιτικό επιχείρημα, γιατί αυτό είναι την παραμονή της χώρας στο ευρώ. Από εκεί και πέρα, εφαρμοστικούς νόμους που αφορούν στην αύξηση των φόρων, όπως καταλαβαίνετε, δεν ψηφίζει για λόγους αρχής. Γιατί ούτε το 23% είναι δικό μας, το ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Αυτό γιατί το έχετε σηκώσει τόσο ψηλά, είναι τόσο κορυφαίο? Το έχουμε σηκώσει τόσο ψηλά, γιατί αφορά 1 εκατομμύριο ανθρώπους, κύριε Αβανίτη. Είμαστε 10 όμως. Ναι, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να καταλαβαίνουμε ότι αφορά κυρίως τους ανθρώπους που έχουν στοιχειώδη φορολογική ικανότητα, κύριε Αβανίτη. Ναι. Στοιχειώδη φορολογική ικανότητα. Είναι από αυτούς που θα πάρουμε και τα ίδια χρήματα, που θα πάρει κυβέρνηση και τα ίδια χρήματα. Έχει μεγάλη σημασία. Δεν ψήφισε λοιπόν ούτε το 23% ΦΠΑ στην εκπαίδευση, ούτε το 26% φορολόγηση των εργατών. Επιστρέφοντας όμως στο ερώτημά σας, για το θέμα δηλαδή του προσφυγικού, δύο πράγματα θέλω να πω, νομίζω και οι άνθρωποι της κυβέρνησης θα τα ακούσουν με ενδιαφέρον. Το πρώτο, ότι πρέπει να παραμείνουμε στη συζήτηση πού θα βρούμε τους πόρους. Για μένα δηλαδή, πέρα από την βαθιά συστηματική αντιμετώπιση που έκανε ο Πρωθυπουργός του θέματος στη Βουλή, υπάρχει ένας πολύ σοβαρός πυλώνας, που είναι η πρακτική αντιμετώπιση του ζητήματος. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα βρούμε χρήματα. Χρήματα μπορούμε να βρούμε με τρεις τρόπους. Ο πρώτος είναι να δώσουμε χρήματα από τον εθνικό προϋπολογισμό, ελληνικά λεφτά, να το πω πολύ απλά, τα οποία θα αφαιρεθούν από το σύμφωνο σταθερότητας, δηλαδή από το έλλειμμα. Πολύ ωραία το είπατε, δεν έχουμε, ή και αν έχουμε ελάχιστα. Ναι, δεν έχουμε. Αλλά αφαιρούνται πάντως από το έλλειμμα. Δεύτερον, να δώσουμε χρήματα από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής
για υποδομές και προσωπικό υποστήριξης. Από αυτά έχουμε και πρέπει να, και μπορούμε να αλλάξουμε τον προγραμματισμό μας για τα διορθωτικά ταμεία. Μπορώ να σας πω πολύ ειλικρινά και να το ακούσουν οι φίλοι ακροατές ότι έκανα ήδη μια κατηδία συζήτηση για το τι περιθώρια έχουμε ως χώρα. Σας το λέω. Mm-hmm. Θέλω να το λάβετε υπόψη αυτό. Mm-hmm. Έχει σημασία. Και το τρίτο, μπορούμε να πάρουμε τα χρήματα τα οποία ανήκουν στον έκτακτο προϋπολογισμό για το προσφυγικό. Είδα το Σάββατο στην Καθημερινή ότι δεν έχουμε, παρότι έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση, δεν έχουμε στελεχώσει με ανθρώπους τις υπηρεσίες που θα παραπάρουν τα χρήματα. Αυτό είναι το οικονομικό. Το πολιτικό έχει να κάνει με το πώς θα πιέσουμε την Τουρκία να εφαρμόσει τις συμφωνίες. Και νομίζω ότι εκεί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να πούμε σε όλους όσοι έρχονται στην Ελλάδα και ενδιαφέρονται να πάνε να δουν επιτόπου τι συμβαίνει, να ξέρουν ότι οι άνθρωποι που φτάνουν στην Ελλάδα φτάνουν σε βάρκες, λαστιχένιες, πανομοιότυπες που φεύγουν στα Αιγαία από την άλλη πλευρά και μέσα στη μέση της βάρκας είναι οι οικογένειες με βορρά στην αγκαλιά και γύρω-γύρω είναι νέοι άνδρες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν να, η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν συμφωνεί με την Τουρκία να έχει και ένα μηχανισμό παρακολούθησης της συμφωνίας. Τι εννοώ? Η Τουρκία έχει στο έδαφος της 2 εκατομμύρια ανθρώπους πρόσφυγες σε καταβλισμούς και 2 εκατομμύρια στους δρόμους. Οι άνθρωποι που είναι στους δρόμους αναζητούν έναν τρόπο να περάσουν απέναντι. Οι δουλειές μπορεί είναι εκεί, δουλεύουν κάτω από τα μάτια των αρχών. Δεν θέλω να πω με την επιτήρηση των αρχών, αλλά θέλω να πω κάτω από τα μάτια των αρχών. Οι δουλειές μπορεί είναι εκεί, βγάζουν χρήματα πουλώντας ελπίδες στις ανθρώπινες ψυχές που πνίγονται στο Αιγαίο. Και η Ελλάδα είναι εδώ και τους υποδέχεται με όλες τις θυσίες που κάνουν οι γυναίκες και οι άνδρες του λιμενικού και της Frontex και των άλλων δυνάμεων. Και φυσικά οι κάτοικοι που τους υποδέχονται στο έδαφος, που πραγματικά είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει στα νησιά μας. Mm. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν η Τουρκία, παίρνοντας τα 4 δισεκατομμύρια από τα 56 κονδύλια, χωρίς την πραγματικότητα να πλήρει τις προϋποθέσεις για να τα πάρει αυτά τα χρήματα, πρέπει να δούμε τι εφαρμόζει τη συμφωνία. Πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός άμεσης παρακολούθησης, τα χρήματα στην Τουρκία να πηγαίνουν σταδιακά και λίγο-λίγο, ενώ όσο εφαρμόζει τη συμφωνία. Διαφορετικά το πρόβλημα θα υπάρχει, θα είναι πάντα εδώ και δεν είναι οι 50.000 που δέχτηκε η κυβέρνηση να έρθουν στο έδαφος μας και 500.000 να δεχτεί, που δεν τους αντέχει η κοινωνία, δεν τους αντέχουν οι υποδομές μας, δεν τους αντέχει κανένας, δεν λύνεται το πρόβλημα, κύριε Αρβανίτη. Όσο η Τουρκία χρησιμοποιεί το έδαφος της ως διακομματευτικό κέντρο για να περνούν οι απελπισμένοι και να πλουτίζουν οι δουλέμποροι. Κύριε Σπυράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλημέρα από το κόκκινο. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.